Είπαμε και το φωνάξαμε. Αλλά ο Βασίλης, ο μαρακόσμος δεν είναι. Που είναι και εδώ κοντά δίπλα. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Είναι κανένα πόρτα εκεί πέρα και τελειώνει και πάλι. Όχι, δεν είναι τέτοια ερώτηση. Δουλεύει. Αυτό είναι κακό δείγμα. Όχι κακό δείγμα. Όχι, μπορεί να του τύχει. Δεν μπορεί να του τύχει. Μπορεί να του τύχει κάτι, μπορεί. Γι' αυτό είναι κακό δείγμα. Ούτε ο Βαγγέλης είσαι. Ναι, ο Βαγγέλης, ο Θεοχάρης. Καινούργιο το αρκοντήσιο. Σαν το έχουν βάλει. Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Καινούργιο δεν ήταν την πρώτη, την προηγούμενη δεν ήταν. Ήτανε. Ήτανε. Ναι, ήταν. Ήταν από το καλοκαίρι. Ήταν για το χειμώνα εδώ. Πώς δεν καλύτερο. Και για το χειμώνα καλύτερο. Το γυρίζεις. Ζεσταίνει άνετα εδώ μέσα. Πόσο σχόλο είναι εδώ. Τώρα πρέπει να έχει το μηχάνημα να βάλει το ρόλο. Καραδίμητρη δεν είχε εδώ πέρα. Δεν είχαμε κανένα Δημήτρη που είμαι εδώ. Δεν έχουμε μάλλον. Ήταν το χτες που είδα αυτό. Ο για εδώ, αν είναι κανείς από τους... Όχι. Ναι, είναι ο. Δημήτρης. Θεοδεσίου. Παρακαλώ. Ναι. Ο Δήμος, ναι. Ομιλία θα κάνω τώρα. Ναι, λέγε μου. Καλά, καλά, καλά. Να ευλογημένο. Να αρχίσουμε εμείς, να αρχίσουμε εμείς. Αυτός που δεν περιμέναμε. Ναι. Ο Γιάννης έκανε έπιση, να αρχίσουμε εμείς, δεν πειράζει. Και θα έρθουν κι άλλοι. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνια, παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού, παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν, καθαράζει εμάς από πάσης γύρους, και σώσε με τα τέτοια σου πράσινα. Αμήν. Ας καθίσω. Το θέμα μας είναι όραση, αληθινή όραση, τηλεόραση. Και βέβαια... Πώς το πες, για ξαναπέσω. Όραση. Αληθινή όραση. Τηλεόραση. Λοιπόν. Και βέβαια δεν είναι θέμα που το έφτιαξα εγώ αυτό, το γνωρίζετε και την περασμένη φορά. Είναι θέμα που το έχει συνθέσει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος.
και διαπραγματεύεται σε αυτό το θέμα μέσα κάτι που κάποιος ή κάποιοι επιχειρούν να παραχαράξουν, δηλαδή να παρεξηγήσουν, θα πούμε, την αλήθεια που έχει βγει από το στόμα του Χριστού. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια, βέβαια, ποιους εννοώ παραχαράκτες. Λέγει λοιπόν προημιακά, σαν πρόλογο, ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι εγώ είμαι αδύνατος και φτωχός και άπειρος από λόγους που εκφράζουν ένα δάσκαλο. Χαρακτηρίζει λοιπόν άπειρο ο Ιερός Χρυσόστομος. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να κάνω καμία σύγκριση, αν ομιλεί για τον εαυτό του έτσι ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν βλέπω, λέγει όμως, διαφορά τεράστια, όταν έβλεπε το ακροατήριό του ο Ιερός Χρυσόστομος, που ήταν πολυπληθέστατο ακροατήριο, τότε σταματάει, λέει, η φτώχεια μου. Και παραθέτω τραπέζι, πνευματικό τραπέζι, εγώ ο φτωχός, πολύ πιο πλούσιο από εκείνου που προσφέρουν οι μεγαλύτεροι και οι καλύτεροι εστιατόρες. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί βλέπω μια πολύ ωραία εικόνα να συμβαίνει εδώ στο ακροατήριο εκείνο που συμβαίνει με τα χελιδόνια. Όταν, λέει, επιστρέφει ή ο πατέρας ή η μάνα χελιδόνα από την έξοδο με τη τροφή στο στόμα, τότε, λέει, τα χελιδονάκια που είναι στη φωλιά βγάζουν το κεφαλάκι έξω από τη φωλιά και κρέμεται και ανοίγει το στόμα για να πάρει τροφή. Και εγώ, λοιπόν, λέει ο Χρυσόστομος, όταν βλέπω εσάς και είστε τόσο πρόθυμοι ώστε να αρπάξετε από το στόμα μου την πνευματική τροφή με τη διάνοιά σας, τότε γίνομαι πιο ορεξάτος, πιο πλούσιος, πιο εύφορος και μου δίνεται δύναμη ώστε ο λόγος που ρέει να είναι λόγος που θα θρέψει τον ψυχικό σας κόσμο. Μιλάει λοιπόν για ακροατήριο καλοδιάθετο που έχει πάντα καλή διάθεση. Για σε ένα τέτοιο ακροατήριο έχει δώσει ο Κύριος μας μια ωραία παρομοίωση. Λέγει ότι υπάρχουν μάτια που βλέπουν και μάτια που δεν βλέπουν. Και αυτιά που ακούνε και αυτιά που δεν ακούνε. Λέγει ένα εγκόμιο ο Κύριος. Να θυμηθούμε όταν το ρώτησαν οι μαθητές,
και του είπαν, «Κύριε, τι σημαίνει η παραβολή του σπορέως και γιατί μίλησες με τέτοιο τρόπο παραβολικά, ώστε να μην σε καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι?» Έδωσε ο Κύριος εκεί την απάντηση, την εξής απάντηση. «Ημών δε μακάρι οι οφθαλμοί ότι βλέπουσι». Τα μάτια σας είναι καλότυχα γιατί βλέπουν. Και δεν μίλησα για σας παραβολικά, αλλά μίλησα για τους πολλούς που ενώ βλέπουν, δεν βλέπουν. Και ενώ ακούνε, δεν ακούνε. Άρα, εμείς επειδή και εδώ και σε οποιαδήποτε εποχή και στον Χριστό μου, αυτά που λέγονται και ακούονται από αυτιά που ακούνε, έχουμε λοιπόν κοινό πόνο, κοινό στεφάνι, κοινό κέρδος και κοινό μισθό όλοι μας. Γιατί ακούμε και περνάνε την ακοή τα αυτιά μας, τα ρήματα που ακούγονται. Όμως, καλόν είναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο μακαρισμός που υπόθηκε, δηλαδή μακάρι οι οφθαλμοί, ευτυχισμένοι είναι οι οφθαλμοί που βλέπουν, να είναι και τα αυτιά ευτυχισμένα που ακούνε. Θα φέρω λοιπόν ένα παράδειγμα μέσα πάντα από τον Ιερό Χρυσόστομο, τίποτα δικό μου. Τι έβλεπαν τότε οι άνθρωποι και δεν το έβλεπαν. Τι έβλεπαν και δεν το έβλεπαν. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Νεκρούς ανισταμένους να αναστέλλονται. Τυφλούς αναβλέποντας να ανοίγουν τα μάτια τους. Λεπρούς να καθαρίζονται. Δαίμονες να διώγονται. Χολούς βαδίζοντας. Παραλίτους δηλαδή να σηκώνονται όρθιοι και να περπατάνε. Και κάθε αμάρτημα ελάττωμα της φύσεως να διορθώνεται, να θεραπεύεται. Αυτά έβλεπαν τότε οι άνθρωποι. Τα έβλεπαν με τα μάτια τους. Και τι έκαναν, ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν τα έβλεπε. Τα έβλεπαν και δεν τα έβλεπαν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Άλλοι όμως, ολίγοι, έβλεπαν πολύ καλά όλα αυτά τα θαυμαστά και τα περνούσε η όραση των οφθαλμών σε θέση ψυχής, σε θέση καρδίας και αναγνώριζε εσωτερικά ο καλοπροαίρετος, ο καλοδιάθετος, ότι αυτός που εκείνα πραγματοποιούσε αληθώς Θεού είναι άνθρωπος. Ότι αυτός που τα έκανε αυτά ήταν Υιός Θεού και όχι τίποτα άλλο περισσότερο. Τέτοια είναι τα μάτια
που διαθέτουν πνευματική όραση. Να βλέπουν βαθιά από την ίαση οποιασδήποτε ουδήποτε φυσικού ερατώματος ή αδυναμίας, όταν θεραπεύεται, ότι δύναμης Θεού εσύ που το θεραπεύει. Και εκεί σου το κάνει, είναι Θεός. Άρα έχουμε εκείνους που βλέπουν και εκείνους που δεν βλέπουν. Και αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν οι δύσπιστοι, οι άπιστοι, οι πιστοί και οι αμφιβάλλοντες. Πάντοτε. Και λέμε ότι εμείς τώρα εδώ που τα αναφέρουμε δεν ήμασταν παρόντες όταν γίνονταν αυτά τα θαύματα. Όμως επειδή είναι καθαρή η όρασή μας, γίνεται τηλεόραση και βλέπουμε σε μακρινή χρονική απόσταση ότι ο Κύριος μας σαν Θεός πραγματοποιούσε αυτά τα θαύματα. Γι' αυτό λέω τηλεόραση. Σημαίνει βλέπουμε μακριά στους αιώνες, τότε που ο Κύριος πραγματοποιούσε τα θαύματα εκείνα. Και λέμε ναι Κύριέ μας, Συ είσαι ο Θεός που πραγματοποιούσε αυτά. Και τότε και τώρα και στους αιώνες. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει το εξής, ότι όποιος διαθέτει αυτά τα μάτια της πίστεως, τα μάτια της πίστεως, όψης της πίστεως σε ονομάζει, εκείνος είναι ο ακριβής, ο ειλικρινής ελεγκτής των γεγονότων. Γιατί λέει ότι η πίστης είναι ελπιζομένων υπόστασης, είναι μια πραγματικότητα γεγονότων που τα ελπίζουμε να τα αποκτήσουμε στο μέλλον, μα και που τα ελέγχουμε. Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Δεν τα βλέπουμε, όμως τα ελέγχουμε. Ελέγχονται, λέγει λοιπόν Απόστολος Παύλος, από τους πιστούς όλα εκείνα που έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Όλα. Παίρνει ο πιστός μαρτυρία, απόδειξη για εκείνα που τον περιμένουν, να ζήσει μετά τη λήξη της ζωής αυτής. Θέλω να αναφέρω το εξής που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ξεκινάει λοιπόν τη ζωή του την Αποστολική από το Α χρονικό σημείο και φτάνει στο Ω χρονικό σημείο. Δηλαδή να υποθέσουμε μια διάρκεια ζωής 50 και παραπάνω χρόνια μέσα στο θέλημα του Θεού. Μέσα σε κήρυγμα και σε ένα συνεχές βασανιστήριο. Πώς ο Παύλος διήγησε τη ζωή του, πέρασε τη ζωή του, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μέσα σε φυλακές, σε μαστιγώσεις,
σε λιθοβολισμούς, σε χειμώνες, μέσα από ληστές να περνάει και ναυάγια σε καθημερινή βάση. Καθημερινή βάση ήταν η ταλαιπωρία του. Και βέβαια εμείς περνάμε μια ταλαιπωρία, μια μικρή ταλαιπωρία που παραχωρεί ο Θεός μιας ασθένειας και λέμε ότι είναι απέραστη και φωνάζουμε ούτε ο εχθρός μας να περάσει την ταλαιπωρία, το βασανιστήριο που τυχόν μπορεί να περάσουμε για λίγο και χρονικό διάστημα εδώ που είναι περαστικά όπως λέμε. Και το ρωτάς τον λέει ούτε ο εχθρός μας το περάσει. Απόστολος Παύλος λοιπόν πέρασε αυτό που λέμε ούτε ο εχθρός σε ολόκληρη τη ζωή του. Και ξέρετε πώς ονομάζει αυτή την ισόβια, ισόβια, εφόρου ζωής, ταλαιπωρία. Παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως. Θα το εξηγήσω. Παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως. Θα το πω και άλλη μια φορά, παιδί, τρεις λέξεις. Στη ισόβια ταλαιπωρία του Απόστολου Παύλου, που δεν είναι το να περιγραφτεί με ανθρώπινα λόγια, γιατί κάθε ταλαιπωρία βιώνεται και δεν περιγράφεται ό,τι βιώνεται, σε καμιά περίπτωση. Αυτή λοιπόν την ονόμασε ο Απόστολος Παύλος παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως. Από υπερβολή σε υπερβολή, λέει, αυτή η μικρούτσικια στιγμιαία υπερβολική θλίψη, όχι λάθος, αυτή η στιγμιαία, επαναλαμβάνω, η ισόβια θλίψη που πέρασε, την ονόμαζε παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως από υπερβολή σε υπερβολή. Δηλαδή, ότι είναι υπερβολικά στιγμιαία. Πώς στιγμιαία, εμείς λέμε εκείνο που κρατάει μια στιγμή. Απόστολος Παύλος έπαιρνε λοιπόν και έβαζε σιγαριά και λέει ότι αυτή η ισόβια είναι μια στιγμούλας θλίψη. Το αντιλαμβανόμαστε καλά αυτό. Να το πάμε να το βάσουμε μυαλό μας. Να περάσω εγώ ένα καρκίνο 50 χρόνια μέσα στους πόνους και να φτάσω στο σημείο να πω πέρασα μια υπερβολικά στιγμιαία θλίψη. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει αυτό που λέμε στον Παύλο. Όχι ένα καρκίνο, 100 καρκίνους. Και να το ονομάζει υπερβολικά στιγμιαία θλίψη. Εμείς και βλέπουμε τη θλίψη με τα μάτια μας και τη νιώθουμε να την περνάμε και μας φαίνεται απέραστη. Και μας φαίνεται απέραστη. Εδώ θα πρέπει για να κατανοήσουμε αυτή την πραγματικότητα που ζούσε ο Απόστολος Παύλος να ερωτήσουμε τον Απόστολο Παύλο μήπως είχε άλλη όραση και επομένως αυτή η άλλη όραση τον έκανε να ζούσε ότι η υπερβολική θλίψη είναι, είναι εντελώς στιγμία. Είχε σίγουρα άλλη όραση. Έπαιρνε λοιπόν, γιατί έβλεπε με τα μάτια του, όχι τούτα, τα άλλα μάτια της οράσεως, της πίστεως. Έπαιρνε λοιπόν, έβαζε τη ζυγαριά και έλεγε από εδώ βλέπω με τον εσωτερικό μου κόσμο βαθιά στον ουρανό. Μιλάμε για πραγματικότητα, τη δόξα του Θεού. Από εδώ αυτό που ζω. Ζυγίζω με τη ζυγαριά και βλέπω ότι ούτε καν μπορεί να λογιστεί βάρος αυτό το βασανιστήριο που περνάω στη ζωή. Το βάρος, το ουσιαστικό, το έχει αιώνια ζωή. Συγκρίνει λοιπόν το ελαφρό της πίστεως
τη λίγη αυτή, τη πολύ λίγη στιγμαία, υπερβολικά στιγμαία θλίψη, με το βάρος της αιώνιας δόξης, όπως λέει ο ίδιος. Και λέει, όχι μόνο τόση και άλλη τόση και άλλη τόση και άλλη τόση θλίψη να βάλω, όλα τα αίματα όλων των αιώνων, όλων των ηρώων της πίστεως, γιατί η πίστη μας είναι πίστη που έχει δέντρο που έχει ποτιστεί με αίματα, με πρώτο τον Χριστό, πρώτο μάρτυρα και μεγαλομάρτυρα, και μετά όλους τους άλλους που έπονται και θυσίασαν τη ζωή τους και το αίμα τους. Αν είπε τα βασανιστήριά τους, τα μαζέψουμε όλα, πάλι θα έχουμε παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως, δηλαδή μία μικρούσικη θλίψη, στιγμία, πολύ στιγμία, και οι οποίες θλίψεις δεν φτάνουν σε καμιά περίπτωση το βάρος της αιώνιας δόξας. Το καταλαβαίνετε? Ναι. Θα το πω τώρα ολόκληρο το ρητό, όπως λέει ο Θεός Παύλος. Το γαρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως, βάρος ζωής αιωνίου κατεργάζεται. Βάρος ζωής αιωνίου κατεργάζεται. Προετοιμάζει βάρος ζωής αιωνίου, που δεν εξαγοράζεται με τίποτα αυτή η αιώνια δόξα. Αν δεν συνέβαινε έτσι, θα είχε στο ξεκίνημά του ο χριστιανισμός τερματίσει, αν δεν συνέβαινε έτσι. Επειδή όμως εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέτρο των βιωμάτων που ζούσαν οι Άγιοι Μάρτυρες, ατενίζοντας την ουράνια δόξα και θυσία τη ζωή τους, γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να μας ανοίξει τα μάτια, ώστε να ζήσουμε λίγο από την χαρά εκείνη του ουρανού εδώ στη γη επάνω. Άρα λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος έκανε μία διείσδυση με τα μάτια της ψυχής στον ουρανό, έβλεπε τον ουρανό και τη δόξα του, είχε αυτό που δεν έχουμε σήμερα εμείς, την πνευματική τηλεόραση, και αυτό που είπα περί τηλεοράσεως, την πνευματική τηλεόραση, και έβλεπε το θέατρο του ουρανού. Μήπως δεν το είπε, το θυμάστε? Εμείς οι Απόστολοι θέατρον εγεννήθημε, γίναμε θέατρο και αγγέλων και ανθρώπων. Και οι άνθρωποι μας βλέπανε και εξεπλήσωτο και άγγελοι στον ουρανό επάνω. Είχε την τηλεόραση τη δική του και έβλεπε. Άρα λοιπόν, ημών δε μακάρι η οφθαλμή ότι βλέπουσι. Τα μάτια σας είναι ευτυχισμένα γιατί βλέπουνε αυτά που δεν βλέπουμε εμείς. Αυτά που δεν βλέπουμε εμείς. Ακόμη, γράφει το εξής, ότι σε μια επιστολή του μέσα από τον Παύλος, μια σειρούλα με 2-3 κουβέντες αποδίδει πολλών νοημάτων περιεχόμενο. Πως τον Παύλος. Πίστη νοούμεν κατηρτίστε τους αιώνας. Πίστη νοούμεν κατηρτίστε τους αιώνας. Με τα μάτια που μας βάζει η πίστη μέσα μας, νοούμε, καταλαβαίνουμε και καλοκαταλαβαίνουμε, έτσι και μόνο έτσι της πίστεως, ότι ο Θεός από το μηδέν έφτιαξε το σύμπαν ολόκληρο. Όταν λέει τους αιώνας, κατασκεύασε, λέει, κατηρτίστε, έχει κατασκευάσει ο Θεός μας από το μηδέν το σύμπαν ολόκληρο. Από το μηδέν. Ακόμη, ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μια επιστολή στους Γαλάτες. Οι Γαλάτες είναι η περιοχή που είναι σήμερα η Γαλλία. Πέρασε από εκεί. Πέρασε από εκεί. Σε μια περιοδία του μίλησε και έφτιαξε εκκλησία. Ίδρυσε εκκλησία.
αεροπλάνο και πάει εκεί. Μπορεί και πιο, με πιο ταχύτερο μέσο. Και σίγουρα ταχύτερο μέσο πάει. Ναι. Αφού λέει ήταν υπόπτερος, πέρασε βέβαια με τα μέσα τα πρωτόγωνα που είχε η εποχή, αλλά οι πατέρες λένε ότι πάντοτε είχε φτερά στα πόδια. Ποιος του τα έβαλε τα φτερά, ας το δουν τα ματάκια μας που ανοίγουν και βλέπουν τα πνευματικά. Τα φτερά του τα έβαλε διαχάρης. Άρα ταχύτερο το ήταν το μέσο από τα σύγχρονα. Ποιο σύγχρονο μέσο μπορεί, ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση, ποιο σύγχρονο μέσο μπορεί να πετάξει από εδώ και να αγγίξει το θρόνο της Αγίας Τριάδος. Ούτε κατά φαντασία. Κανένα σύγχρονο μέσο. Όμως του Αποστόλου Παύλου η τηλεόραση που διέθεται έβλεπε μέχρι τα κράσπεδα της Αγίας Τριάδος. Όταν γράφει και λέει γονατίζω μπροστά στο θρόνο του Θεού και τον παρακαλάω το Θεό να κάνει τις καρδιές σας κατοικία ώστε να μείνει μέσα σας η Αγία Τριάδα, γονατίζω λέει μπροστά στο θρόνο. Όντως γονάτιζε μπροστά στο θρόνο και όντως εμείς γονατίζουμε μπροστά στο θρόνο του Θεού, αρκεί να το νιώθουμε, γιατί δεν ήτανε πραγματικότητες μιας εποχής εκείνα που γράφει ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι πραγματικότητες δώρα για όλες τις γενναίες των γενναίων. Και εμείς λοιπόν, είτε γονατίζουμε εδώ, είτε στην Εκκλησία είμαστε, είτε στον δρόμο προσευχόμαστε, αγγίζουμε τα κράσπεδα του Θεού, του θρόνου του Θεού και μιλάμε τον Θεό. Λοιπόν, στους Γαλάτες, γιατί είπαμε ότι έφτασε και στη Γαλατία, στη Γαλλία δηλαδή, επειδή κάποιοι έκαναν ορισμένες και κάποιοι, όταν με κάποιοι εννοούμε που πάντα υπήρχε πειρασμός, δεν γινότανε να στηνότανε εκκλησία και να έφυγε πείρα στην εκκλησία, και εννοώ αιρετικοί άνθρωποι, προσπαθούσαν από τη δασκαλία που είχε κηρύξει ο Απόστολος Παύλος άλλα νοήματα να περάσουν μέσα. Και λέει, τι σας εβάσκανε ο ανόητοι Γαλάτες, τι σας μάτιασε, ανόητοι Γαλάτες, ώστε να πιστεύσετε όχι σε εκείνα που εγώ σας περιέγραψα εσταυρωμένο τον Ιησού Χριστό. Εγώ σας περιέγραψα, έκανα περιγραφή του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού. Και εσείς δώσετε τα μάτια σας τα πραγματικά, όχι τα μάτια του σώματος, της ψυχής, και δεχτήκατε δια της πίστεως αυτή την περιγραφή. Τώρα τι συμβαίνει και παρουσιάζεται αυτή σας τη συμπεριφορά που δεν ταιριάζει σε ανθρώπους πίστεως. Το διαβάζω. Εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει ημίν εσταυρωμένος. Λέει, σε εσάς, στα μάτια σας, περιέγραψα σταυρωμένο τον Ιησού Χριστό, στα μάτια, κατ' οφθαλμούς. Γράφει με την επιστολή ότι στα μάτια σας περίγραψα σταυρωμένο τον Χριστό. Σε ποια μάτια, σε ποια μάτια. Δεν εννοεί σε καμιά περίπτωση σε τέτοια μάτια, αλλά εννοεί σε μάτια που έχει μέσα η ψυχή του ανθρώπου και που εβίωσε αυτή την πραγματικότητα η ψυχή του ανθρώπου, την χειροέπιασε την σταύρωση του Κυρίου και τον Κύριο σταυρωμένο, και τώρα λοιπόν σου λέει, σας το περιέγραψα λοιπόν, γιατί δεν προσέχετε, δεν φτάνει μόνο να σας περιγράψω εγώ αυτά που εσείς είδατε με τα μάτια σας και τα πιστέψατε, αλλά χρειαζόταν και χρειάζεται να είσαστε κι εσείς φύλακες αυτών που εγώ σας παρέδωσα.
Αν αυτό το θησαυρό δεν το φυλάμε, θα το πάρει ο κλέφτης. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ο κλέφτης που τάχτα πάει αμέσως. Και έρχεται σαν σπορά αμφιβολίας, σαν σπορά αιρετικού, σαν σπορά αρνητή, ώστε να αρπάξει το θησαυρό της πίστεώς μας. Διαβάζω τώρα ένα κομματάκι που σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτό ακριβώς το κομμάτι που λέει «Στα μάτια σας έκανα την περιγραφή του εσταυρωμένου Ιησού». «Στα μάτια σας». Και παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. «Τι λέγεις, ο μακάριε Παύλε, εν Γαλατία σταυρούμενον αυτόν είδον η Γαλάτε». Μα τι είναι αυτά που μας λες. Τον είδανε στη Γαλατία, στη σημερινή Γαλλία, σταυρωμένο το Χριστό οι Γαλάτες. Ουχή πάντες ομολογούμεν, ουχή πάντες ομολογούμεν, ότι εν Παλαιστίνη και εν μέση Ιουδαία το πάθεις αγέρατο. Μα δεν έγινε η Σταύρωση του Κυρίου στη Παλαιστίνη και μάλιστα στην Ιουδαία. Πώς μας λες τώρα ότι στη Γαλατία τον είδανε σταυρωμένο το Χριστό οι Γαλάτες. Και συνεχίζει. Της της πίστεως οφθαλμής, ούτης της αρχός. Τον είδαν με τα μάτια της πίστεως οι Γαλάτες, όχι με τα μάτια του σώματος. Είδες πως η οφθαλμή της πίστεως τα μη φαινόμενα βλέπουσι. Βλέπεις, παρατηρείς ότι τα μάτια της πίστεως βλέπουν αυτά που δεν βλέπονται με τα μάτια του σώματος. Το βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλα μάτια και βλέπουν εκείνα που δεν βλέπουν τα μάτια του σώματος. Από το σου του διαστήματος και με το σου το χρόνο είδωνε σταυρωμένο τον Ιησού. Λέει, σταυρώθηκε ο Χριστός. Πριν επιστρέψει ο Απόστολος Παύλος και τον κηρύξει. Έτσι δεν είναι. Σταυρώθηκε στην Ιουδαία. Τον κηρύσει ο Απόστολος Παύλος προς το κήρυγμά του στην Γαλατία μετά από χρόνια. Φεύγει από την Γαλατία ο Απόστολος Παύλος, βρίσκεται στη φυλακή, γράφει την επιστολή και τους λέει, τον είδατε τον Χριστό να σταυρώνεται μέσα στα μάτια. Μετά από πόσα χρόνια, παρακαλώ, με ποια μάτια τον έβλεπαν αφού ο Χριστός ήταν πριν από χρόνια σταυρωμένος? Με τα μάτια του τα εδώ της πίστεως. Τα έχουμε, βλέπουμε. Δεν τα έχουμε, δεν βλέπουμε. Τελείωσε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, μακάρι οι μη ειδώντες και ψεύσαντες. Γιατί και αν δεις, μπροστά σου να γίνεται τώρα το θαύμα, εάν δεν τα διαθέτεις, δεν θα δεις. Να θυμηθούμε ποιον, τον τυφλό, τον θεραπεύει ο Κύριος, αυτό που ζητούσε, που ζητιάνευε, και το φέρουν στο συνέδριο οι Εβραίοι μέσα. Εσύ είσαι αυτός που ζητιάνευες. Μήπως δεν είσαι εσύ? Είναι, δεν είναι αυτός. Ενώ δεν έβλεπε κάθε μέρα. Τώρα το βλέπουν να βλέπει με τα μάτια τους, μπροστά τους, με τα μάτια τους. Και απαντάνε οι ίδιοι, μήπως δεν είναι αυτός. Εδώ γίνεται, αν δεν υπάρχει η διάθεση των θαλαμών της πίστεως, η διαστρέβλωση. Επαναλαμβάνω, βλέπεις και έχεις τη διάθεση να αρνηθείς, να δεις το μεγαλύτερο θαύμα όλων των εποχών, δεν το είδες. Θα λες και εσύ, σαν τους Εβραίους, εστινούτος ουκεστινούτος. Ενώ αυτός που πιστεύει λέει, αυτός εσύ, αυτός είναι. Και ας έχει απόσταση 2.000 χρόνια. Το Ευαγγέλιο μας το περιγράφει τώρα
που έχει γίνει 2.000 χρόνια και εμείς λέμε ναι, αυτός είναι που γιατρεψε ο Κύριος. Αυτός που την πιστεύει, τελείωσε. Και τώρα να γίνει, δεν πιστεύει. Ας έρθουμε κάπου αλλού, να δούμε κάτι που δεν το, και εγώ δεν το είχα κατανοήσει. Έτσι όπως τώρα εδώ που το διάβασα, το διαβάσει καμιά δεκαετία φορές και παραπάνω. Λέει το εξής. Να έρθουμε στο γεγονός του Αβραάμ που γέννησε τον Ισάκ. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι πριν λάβει την υπόσχεση από το Θεό ο Αβραάμ, έτσι, ότι θα γεννήσει τον Ισάκ, θα σας πω άλλη μια φορά γιατί μου κάνει εντύπωση τεράστια, πριν λάβει την υπόσχεση ότι θα γεννήσει τον Ισάκ, είχε δει το παιδί του, λέει. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που το διάβασα. Μιλάμε τώρα χρόνια πριν ο Θεός του είπε θα γεννήσεις παιδί, είχε δει τη γέννησή του, το παιδί του. Και μετά έλαβε την υπόσχεση θα γεννήσεις παιδί. Να του δώσουμε να το καταλάβουμε καλά. Εκείνος που διαθέτει τα μάτια, τα καθαρά, τα αγνά μάτια της πίστεως, βλέπει τα γεγονότα που ζητάει ο Θεός να πραγματοποιήσει, ήδη πραγματοποιημένα από πριν. Γιατί είναι σίγουρος ότι εκείνος από τον οποίο ζητάει, είναι δυνατός να το κάνει. Το καταλάβαμε. Ζητάμε τον Θεό κάτι. Αυτό που ζητάμε, που πάμε να του ζητήσουμε του Θεού, πρέπει να έχουμε την απόλυτη πεποίθηση ότι θα το ζητήσω και το πλέον αδύνατο, που δεν το φτάνει σε δύναμη τίποτα, μπορεί να το κάνει ο Θεός. Και μετά θα το ζητήσω. Ο Αβραάμ λοιπόν, πριν ή ζητήσει από τον Θεό, πριν λάβει την υπόσχεση, ήταν βέβαιος ότι θα αποκτήσει παιδί. Ότι το έβλεπε το παιδί να το έδινε ο Θεός. Το έβλεπε. Να το διαβάσω, για να το καταλάβετε κι αλλιώς. Άκουσον του Παύλου περί του Αβραάμ διαλεγωμένου. Άκουσε, λέει, τον Απόστολο Παύλο, τι μας λέει για τον Αβραάμ. Ότι της πίστεως οφθαλμής είδε τον Υιόν τικτόμενον τον Ισάκ. Με τα μάτια της πίστεως είδε τον Υιόν Ισάκ να γεννιέται. Αυτή η αναφορά γίνει από τον Παύλο συνεπώς. Ναι, μιλάμε για τον Παύλο μιλάμε. Αλλά το σχολιάζει ο Ιωσήφ. Ναι, λέει τον είδε να γεννιέται πριν γεννηθεί και πριν ζητηθεί στην προσευχή του. Αυτή είναι η πίστη. Και ούτω κατεδέξατο την Ευαγγελία και μετά πήρε την υπόσχεση και τη δέχτηκε. Και ούτω, αφού τον είδε να γεννιέται, ούτω κατεδέξατο την Ευαγγελία, μετά πήρε την υπόσχεση ότι θα αποκτήσει Αβραάμ παιδί. Δεν το έχω κατανοήσει εγώ χρόνια. Συγγνώμη, ούτω κατεδέξατο. Έτσι, έτσι, έτσι δέχτηκε, μετά δηλαδή δέχτηκε την υπόσχεση. Αφού το ούτω σημαίνει έτσι, δηλαδή αφού τον είδε να γεννιέται, πήρε μετά την επαγγελία την υπόσχεση. Και τη δέχτηκε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή προηγουμένως εκείνος είχε σιγουριά, αυτό, το ούτω αυτό σημαίνει. Είχε σιγουριά ότι γεννάει, το βλέπω το παιδί μου να γεννιέται. Και θα μου το δώσει ο Θεός. Αν όλοι οι άτεκνοι είχαν μια τέτοια πίστη, δεν θα ήσαν άτεκνοι. Ή θα ήσαν και θα ήταν διαφορετικοί. Αλλά σημαίνει ότι είναι νεκρή η πίστη.
Νεκρή η πίστη πέρα για πέρα. Νεκρή η πίστη πέρα για πέρα. Η πίστη μας. Νεκρή η πίστη μας. Γιατί δεν πρέπει να μην μιλάμε μόνο για τους ατέκνους στην προκειμένη περίπτωση. Αν εμείς πιστεύαμε ότι θα σωθούμε. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Αυτό δεν το αρνούμε με τίποτα. Για όλους εδώ. Δεν θα αρχόμαστε κανένα μέσα. Άλλο το να, άλλο η φτώχεια των έργων και άλλο το πιστεύω ή δεν πιστεύω. Εγώ θα έλεγα ότι θα βλαστικούσα να πω ότι δεν πιστεύω. Αλλά δεν έχω τη δύναμη αυτή. Αυτή είναι η διαφορά μου. Είναι θα, να πάω από τη ζυγαριά, να του πάρω την πίστη. Τι θα πούμε τώρα εδώ. Ή του Χριστό μου που σχολιάζει. Να πάμε για να πρόβλημα και να παρακάτω. Σε μια τέτοια κατάσταση λέει, προσέξτε, σε μια τέτοια κατάσταση του Αβραάμ, αν δεν με καταλαβαίνει κάποιος, να με διακόπτω παρακαλώ. Σε μια τέτοια κατάσταση του Αβραάμ που είχε πεποίθηση, πίστη και έβλεπε να γεννιέται το παιδί προτού πάρει την υπόσχεση από τον Θεό, τέτοια κατάσταση βρισκόταν ο Αβραάμ, και ου κατενόησε το εαυτού σώμα νεκρωμένων. Και δεν πέρασε ούτε καμία σκέψη από το μυαλό του ότι είμαι 100 χρονών, δεν μπορώ να πάρω τα ποδάρια μου, άρα το εργαστήριο της φύσεως δεν μπορεί να δώσει κανένα δέντρο και κανένα καρπό, άρα δεν αποκτάω παιδί. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω τώρα. Λέει, ποτέ δεν διανοήθη ότι δεν θα κάνω. Καθόλου, ούτε. Θα κάνω σίγουρα, κάτω ναι, δηλαδή δεν διαλογίστηκε ούτε στο ένα δισεκατομμυριοστό ότι τώρα 100 χρονών εγώ θα αποκτήσω παιδί. Έτσι, το καταλαβαίνουμε. Και λέει τώρα εδώ. Και έτυγε αυτό πρώτον οφθαλμό ανέκτητο. Αν και αυτό, αυτός ο συλλογισμός ήταν μέσα στα μάτια του. Ήταν το πιο φυσικό να πει, είμαι 100 χρονών, άρα δεν γεννάω παιδί. Το πιο φυσικό, δεν υπήρχε κάτι πιο φυσικό από εκείνο. Τι κάνει η πίστη, πώς του πάρει τα πράγματα. Σου λέει, όχι, δεν είναι έτσι, είναι όπως όπως το λέει ο Θεός. Τα δύο τα παραφρόνιζε, δεν τα πάνε ο Θεός. Λοιπόν, αλλά της πίστεως οφθαλμής αιώρα, αλλά της πίστεως οφθαλμής αιώρα. Έβλεπε με τα μάτια της πίστης. Να αξίζει τον κόπο να το διαβάσω κείμενο, γιατί έχει ζωντάνια, έχει δύναμη, έχει αιχμή, είναι βέρος που περνάει μέσα μας. Σαν βέρος, τσακ, τσακ, και μας χαίρει. Να το δούμε. Διό ουκ είδε το γύρας. Γι' αυτό δεν είδε ότι είναι γέρος 100 χρονών. Ουδε την έκρωση της Σάρας. Ούτε και τη Σάρας την έκρα, άλλα 100 χρονών, τα λέγαμε πώς το λέμε, γέρος, δεν θυμάμαι τη λέξη να την πω, στην Καθομιλουμένη, λέει, τη στήρωση εδώ εννοεί, όταν λέει την έκρωση της Σάρας. Ήτανε από τη μέρα που γεννήθηκε η Σάρα, στήρα, δηλαδή γη βράχος, τσιμέντο που δεν βγαίνει τίποτα. Ήταν η στήρα, η Σάρα στήρα. Όχι, πώς το λέμε, η μήτρα της ήταν στήρα από τη γεννησιμιό της. Ένα αυτό και δεύτερον ήταν και αυτή περίπου 100 χρόνων. Δύο βασικά τεράστια εμπόδια αδύναμα για γέννηση. Διπλήγαρη ασθένεια είναι. Ένα λοιπόν τα γερατιά της Σάρας, της Σάρας, και ένα η μήτρα. Δύο. Ούγα το σώμα μόνο δια ηλικία άχρηστο. Λέει, όχι μόνο το σώμα εξαιτίας ηλικίας της Σάρας εδώ ήταν άχρηστο. Προσπεδοποιία. Αλλά και αυτή η μήτρα νενέκρωτο. Ναι, ήτανε νεκρή, πέρα για πέρα. Και το της φύσεως εργαστήριον άχρηστο. Η
Εργαστήριο σπίτι ήταν η Σάρα όλο. Ήταν εργαστήρι. Αφού ήταν νεκρή εντελώς, άχρηστο το εργαστήριο της φύσεως. Και πρώτου γύρας άχρηστον, εξαιτίας της στηρώσεως που είχε, και μετά το, το γύρας στην ηλικία της όλη άχρηστο ήταν για παιδοποιία του σώμα της. Και οι δύο λοιπόν ήταν εντελώς άχρηστοι για να κάνουν παιδί. Ανατροπή. Δεν φαντάστηκε καν ο Αβραάμ ότι δεν θα γεννήσει παιδί. Και έτσι έβλεπε τέτοια τεράστια εμπόδια μπροστά. Δεν το φαντάστηκε καν. Όποιος διαθέτει αυτά τα μάτια της τηλεοράσεως, της ψυχικής, ναι, κάνει ανατροπή στη φύση. Ανατρέπει τα δεδομένα. Μια παρένθεση. Στη μικρή Αγία Άννα, όταν ζούσε ο γέρο ημνογράφος, ναι, Γεράσιμος, είχαν πάει δύο γιατροί. Προφανώς, άθεοι λόγω του περιβάλλοντος. Καθίσανε εκεί και ο ένας ήταν άτεκνος. Πιάσε τη ζήτηση, του είπε είμαι άτεκνος. Και κορόιδευε τους μοναχούς κατά έναν τρόπο. Του λέει ο γέροντας, ημνογράφος, Γεράσιμος, πάει παίρνει λαδάκι από τους Αγίους, λέει θα σε παρακαλέσω πολύ, με αυτό να σταυρώσεις τα γεννητικά όργανα της γυναίκας σου. Τώρα με κοροϊδεύεις, του λέει, γιατρός είμαι εγώ, ξέρω λέει τι έχει η γυναίκα μου, ότι είναι αδύνατο να γεννήσει. Δεν έχει σάλπιγγες, δεν ξέρω τι είχε. Yeah. Ναι, λοιπόν, κάνε τι σου λέω σε παρακαλώ, κάνε. Πες ότι τον έπεισε να το κάνει. Γυρίζει, κάνει αυτό που του είπε, αποκτάει παιδί. Φουλ στη μικρή Αγία Άννα να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Αγίους. Δεν γίνονταν μόνο οι ανατροπές της φύσεως για, με τη χάρη του Θεού τότε, αλλά και τώρα γίνονται. Αλλά πρέπει να έχουμε και αυτιά και μάτια για να δούμε. Λοιπόν, και με τα μάτια της πίστεως, ο Αβραάμ λέει, ανέστη εις τους ουρανούς. Ανέβηκε στους ουρανούς επάνω. Και με εκείνα τα μάτια που ανέβηκε πάνω, με γύστη των επικελμένων απόδειξη έχουν τη δύναμη του υποσχημένου. Λέει, την πιο μεγάλη απόδειξη για εκείνα που του υποσχέθηκε ο Θεός, είχε εκείνον που του έδωσε την υπόσχεση. Του είπε ο Θεός, θα γεννήσεις, είναι η υπόσχεση αυτή, αλλά δεν στάθηκε στο θα γεννήσεις, αλλά στο ότι εκείνος που του έδωσε την υπόσχεση είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Τελείωσε. Αυτό λέει πίστη. Μου το είπε ο Θεός. Και ο Θεός τα πάντα μπορεί. Άρα λοιπόν, άλλα μάτια έχει η πίστη και άλλα μάτια έχει το σώμα. Με τα μάτια της πίστεως περπατάμε, ζούμε, βιώνουμε το Θεό. Με άλλο τρόπο, εκτός από εκείνο που έχουν τα μάτια εδώ πέρα. Γιατί πράγματι, άλλοι βλέπουν και δεν βλέπουν, βλέπουν τα ορόμενα και δεν βλέπουν τα μη ορόμενα, και άλλοι βλέπουν εκείνα που δεν βλέπουν, τα μάτια του σώματος, τα ουράνια, αλλά παραβλέπουν τα επίγεια. Παραβλέπουν. Δεν στέκονται σε αυτά με τα οποία ζούνε και τα πιάνουν τα χέρια τους εδώ. Περνάνε πάνω από αυτά και πέρα από αυτά και βλέπουν εκείνο που έδωσε αυτά. Αν ο θελεστή παν δόρημα τέλειο. Από εκεί κατεβαίνει κάθε δόρημα τέλειο. Επομένως λοιπόν, καλό καταλαβαίνουμε το εξής, ότι ένα γεγονός που κάποτε έγινε μπορεί να το βλέπει κάποιος παρόν
χωρίς να είναι παρόν τότε που έγινε. Και άλλος πάλι, γεγονός που γίνεται μπροστά του, να μην το βλέπει ενοχημάτια και να μην το δέχεται. Και να μην το δέχεται. Γι' αυτό υπάρχει στον κόσμο αυτός ο διχασμός. Τώρα διχασμός εννοώ ένα πλήθος απιστούντων και ολίγους πιστούς. Πλήθος ολόκληρο. Λέει και ο Κύριος, ο Χρυσόστομος το ξεκινάει, από τον Κύριο βέβαια το έχει πάρει και λέει, είχε ένα πλησίασμα γεμάτο μπροστά του, ο Χρυσόστομος, λαό είχε, και λέει, δυστυχώς είναι τα εκκλησία άδεια. Πώς είμαστε εδώ, 6-7, 8 πώς είμαστε. Ο Χρυσόστομος είχε και την εκκλησία και το προάβλιο και παραπέρα γεμάτα. Και έλεγε άδεια η εκκλησία, γεμάτη η αγορά, τα θέατρα και τα υποδρόμια. Και στη συνέχεια δικαιολογούσε το πράγμα. Αλλά δεν είναι άνθρωπος εκείνος που τρέφεται μόνο με τα υλικά, με ψωμί και με φαγητά και με θεάματα όπως ακριβώς γνωρίζουμε. Όχι. Γιατί ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζει μόνο με ψωμί ο άνθρωπος. Αλλά εν παντή ρήματι Θεού. Αλλά με κάθε λόγο Θεού. Αν λοιπόν δεν υπάρχει το δεύτερο, δεν είσαι άνθρωπος. Τρως όπως τα ζώα. Βλέπεις όπως τα ζώα. Είσαι άνθρωπος τη στιγμή που τρέφεσαι με τα ουράνια και την ψυχή σου και το σώμα σου με τα υλικά αγαθά. Διπλός είναι ο άνθρωπος. Ψυχή, σώμα. Θα πάμε τώρα πιο βαθιά. Είχε και εκείνος πνεύμα Θεού πάνω του και έλεγε άνθρωπο ψάχνω να βρω. Στην Κόρινθο ήταν αυτός. Ο Διογέννης, το φανάρι που βγήκε. Φανάρι και έψαλε να βρει άνθρωπο. Και ήταν πίχτρα από κόσμος. Και εμείς θα πούμε το ίδιο. Άνθρωπο χριστιανό ψάχνουμε να βρούμε τις πίστεως. Όχι εμείς, ο Κύριός μας. Λοιπόν, αφού λοιπόν χρειάζονται μάτια για να δούμε, θα τελειώσουμε, τελειώνουμε. Δεν τελειώνει το θέμα, είναι άλλη μια ώρα θέμα. Είναι τόσο ωραίο που δεν... Λοιπόν, αφού λοιπόν χρειάζεται, εκεί θα παραμείνω κι εγώ, χρειάζεται μάτια. Μάτια έχει όλος ο κόσμος. Μάτια που ζητάει ο Χριστός για να δούμε. Μας μένει λοιπόν για να εξετάσουμε το θέμα αυτό που βγαίνουν στην τηλεόραση και συζητάνε πότε θα κάνει την παρουσία του τη Δευτέρα ο Χριστός. Και που δεν θα είναι πάλι δική μου η απάντηση, έχει μείνει το μισό θέμα, είναι ακριβώς για το άλλο θέμα. Ενεσχάτης καιρής έσονται, ενεσχάτης χρόνης έσονται καιροί χαλεπή. Τα τελευταία χρόνια λέει θα είναι χρόνια δύσκολα. Αυτό μας το εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Για να δούμε με τα μάτια λοιπόν της ψυχής μας, της πίστεως, ποια είναι εκείνα τα χρόνια που θα έρθει ο Χριστός. Είναι αυτά που συζητάνε αυτοί και λένε το 13, το 15 και το 18, σαν τους χιλιαστές, ή κάτι άλλο είναι εκείνο που περιμένουμε. Δευτέρα παρουσία θα γίνει. Αλλά πότε, το ερώτημα. Κλείνουμε για να το δούμε με τα μάτια της ψυχής μας την άλλη μας. Να μην φάμε παραπάνω από 50 λεπτά, πιο λίγα πάνω από εκεί γύρω. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Πάτερ ημών, Αγίης ουρανής, διαστήθω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εις ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρημα τις οφειλέτες ημών, και μη εις εμέν εις ημάς πειρασμών, αλλά αφήσιμα ημάς από του πονηρίου. Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τους ψυχές των αμάρτων. Καλή ανάμωση. 6:30 και εγώ. 6:30 έτσι. 6:30. Ούτε... Όπως πάντα. Λοιπόν, όπως πάντα, όπως πάντα. Καλή νύχτα στο καλό σε όλους. Ναι, από όλο το... Σήκωστο.